Έχουμε τη χαρά να φιλοξενούμε σήμερα την Αντιπεριφερειάρχη Ρεθύμνου, την κυρία Μαρία Λιονή. Καλώς ήρθατε, κυρία Λιονή. Καλώς σας βρήκα. Ευχαριστώ για την πρόσκληση. Και στην αρχή αυτού του μέρους της εκπομπής, ο συνάδελφος ο Μπάμπης Σαββίδης από τη Νέα Κρήτη μας ενημέρωσε για τα προγράμματα που τρέχουν όσον αφορά θέσεις στην αυτοδιοίκηση. Είναι πολύ σημαντικό σε μια περίοδο που δυστυχώς η Eurostat μας στέλνει πρώτους σε ολόκληρη την Ευρώπη όσον αφορά την ανεργία και σε επίπεδο κέντρου, αστικών κέντρων, αλλά και σε επίπεδο ενδοχώρας. Να γίνονται αυτά. Βεβαίως, 300-400 θέσεις σε ολόκληρη την Κρήτη δεν λύνουν το 24%, 27% ανεργία που έχει το νησί. Θέλετε να μας μιλήσετε λίγο για αυτά τα προγράμματα, αλλά και για αυτή την πληροφορία που θέλουν εκτός των νομολασιθίου? Καταρχάς, την πληροφορία για το εκτός ότι βρέθηκε το Λασίθι από τις προσλήψεις των Δήμων, την έμαθα μόλις τώρα από εσάς, την πληροφορήθηκα, με πάρα πολύ μεγάλη έκπληξη. Δεν θεωρώ ότι είναι κάτι επίτηδες, δηλαδή δεν θέλω να το πιστέψω αυτό. Mm-hmm. Πιστεύω ότι μέσα σε όλη αυτή την ανοργανωσιά, δυστυχώς, που έχουμε από πάνω μέχρι κάτω, εντάσσεται και αυτό. Αυτή είναι μια εξήγηση, τέλος πάντων, που θέλω να δώσω, που δεν περιέχει δόλο ή οτιδήποτε άλλο, κακή πρόθεση, mm-hmm. τέλος πάντων, σε κανένα. Πιστεύω ότι θα πρέπει να διορθωθεί τις επόμενες ημέρες, διότι και οι Δήμοι του Λασιθίου έχουν πάρα πολύ μεγάλη ανάγκη, όπως όλοι οι φορείς της αυτοδιοίκησης. Και σε καμία περίπτωση δεν έχουμε αυτό που λέμε ισόρροπη ανάπτυξη. Σας έχουμε ακούσει πάρα πολλές φορές μαζί με φορείς του Λασιθίου να λέτε ότι Ρέθυμνο και Λασίθι νιώθουμε οι φτωχοί συγγενείς της Κρήτης. Γιατί δεν ξεκινήσαμε, κύριε Δασκαλάκη, από την ίδια ευθεία όλοι? Αυτό είναι κάπου φυσικό. Το θέμα είναι ότι να μπορέσει η περιφέρεια τώρα να επιβάλλει, με την καλή έννοια του όρου, mm-hmm. ένα κοινό βηματισμό, έτσι ώστε κάθε περιφερειακή ενότητα, κάθε νομός, να αναπτυχθεί με τα ιδιαίτερα χαρακτηριστικά που έχει. Δεν είμαστε όλοι Ηράκλειο και γιατί να είμαστε και δεν πρέπει να είμαστε. Mm-hmm. Η Κρήτη έχει τόσα πολλά πράγματα, τόση μεγάλη πολυμορφία και πολυπλοκότητα, και εκεί είναι η ομορφιά της, που ο καθένας μπορεί να αναπτύξει αυτό που έχει, να το παρουσιάσει και να το δώσει με τον καλύτερο τρόπο, για να αναπτυχθεί και η περιοχή του. Πάντως, και εκεί είναι το μεγάλο στοίχημα της περιφέρειας. Μεταφέρω παρατήρηση τηλεθεατή που προφανώς είναι από το Λασίθι. Δικαίως λέει αναφέρεστε στις αδυναμίες που έχει το Ρέθυμνο και το Λασίθι. Δυστυχώς όμως για το Λασίθι, το Ρέθυμνο είναι ήδη πολύ μπροστά. Δεν ξέρω αν είναι πάρα πολύ μπροστά. Η αλήθεια είναι ότι προσπαθούμε όλοι. Δυστυχώς και η περιφέρεια έχει ζωή μόνο 2 χρόνια, θα έλεγα. Και αν εξαιρέσει κανείς τον πρώτο χρόνο που ήταν και για μας ένας χρόνος προσαρμογής, υπηρεσιών, θεσμών και όλα αυτά για να μπορέσουμε να αποκτήσουμε τον κοινό βηματισμό και το συγκριτισμό, δεν είναι εύκολο πράγμα, mm-hmm. ξέρετε, να μάθουμε να σκεφτόμαστε όλοι, mm-hmm. όχι χανιώτικα, όχι ρεθυμνιώτικα, όχι ηρακλειώτικα, αλλά κριτικά. Είναι κριτικά με ήττα. Είναι δύσκολο πράγμα, χρειάζεται προσπάθεια. Πιστεύω όμως ότι μέσα σε αυτό το μικρό χρονικό διάστημα των 2 ετών το Περιφερειακό Συμβούλιο έχει καταφέρει μεγάλα βήματα στο συγκριτισμό και αυτού μπορώ να πω ότι οφείλεται και ο γρήγορος βηματισμός που έχει αναπτύξει και το Ρέθυμνο. Έγινε αντιληπτό με επιχειρήματα από εμάς, από το Ρέθυμνο, τα συγκριτικά μας, ας πούμε, μειονεκτήματα που είχαμε σε σχέση με τους άλλους νομούς. Μπορώ να πω ότι τρέξαμε κι εμείς λίγο παραπάνω, βοηθηθήκαμε από το Περιφερειακό Συμβούλιο και μπορώ να πω ότι έχουμε μπει σε μια καλή τροχιά. Αλλά και το Λασίθι είναι μια περιφερειακή ενότητα πάρα πολύ πλούσια. Έχει πρωτογενή τομέα ισχυρό, έχει τουρισμό ισχυρότατο. Επομένως έχει όλα τα προσόντα να πάει και αυτός ο νομός ήδη. Μάλιστα. Έχει κατά κεφαλή εισόδημα. Mm-hmm. Πολύ υψηλό στην Κρήτη. Νομίζω ότι έχει το ρεκόρ σε ολοκληρή την Κρήτη. Ακριβώς. Δεν είναι. Εντάξει, να πάμε στο θέμα. Να πάμε στο θέμα των προγραμμάτων. Ναι. Είναι για εσάς μία ακόμη πρόκληση, ένα ακόμη στοίχημα. Είναι προγράμματα ουσιαστικά που τρέχουν ή που αναμένεται να τρέξουν το επόμενο διάστημα. Αφορούν τους πάντες. Παρ' όλα αυτά, στο Ρέθυμνο γίνεται μία πολύ καλή δουλειά. Και είδαμε έτσι και μέσα από το ΚΕΚ να δίνετε κι εσείς προσωπικά τις κατευθύνσεις και τις οδηγίες που μπορούν να φανούν ιδιαίτερως χρήσιμες στους ενδιαφερόμενους. Καταρχάς, το Ρέθυμνο εδώ είχε την ευτυχία, θα έλεγα, να έχει την έδρα του ΚΕΚ της Περιφέρειας Κρήτης. Mm-hmm. Έχουμε την έδρα του Περιφερειακού ΚΕΚ. Το ΚΕΚ ήταν παλιά της Νομαρχιακής Αυτοδιοίκησης. Έχει μια πάρα πολύ μεγάλη εμπειρία σε προγράμματα. Έχει μια πολύ μεγάλη αξιοπιστία στους
φορείς mm-hmm. του Ρεθύμνου παλιότερα, τώρα όλης της Κρήτης με το οποίο συνεργάζεται. Και έτσι μπορώ να πω ότι πάμε πολύ καλά σε προγράμματα κατάρτισης. Αυτή την ώρα, όπως και άλλα και έξω όλη την Ελλάδα, τρέχουν δύο πάρα πολύ μεγάλα προγράμματα, θα ξέρετε. Είναι το voucher, είναι η είσοδος δηλαδή mm-hmm. στην εργασία ανέργων μέχρι ηλικία 29 ετών. 35.000 νέοι από όλη την Ελλάδα. Σήμερα ήταν η ημέρα η καταληκτική της επιλογής. Και υπέβαλαν, και η επιλογή. Το διαβάσατε πόσους κόσμους υπέβαλε αιτήσεις. 160.000 νομίζω. 160.000 για 4.413 θέσεις. Όχι, για 35.000. Είναι πανελλήνιος αριθμός, επειδή η αίτηση γινόταν ηλεκτρονικά mm-hmm. και η επιλογή έγινε ηλεκτρονικά. Ήταν περίπου 160-162.000 οι αιτήσεις για 35.000 θέσεις. Τέτοιων ωφελουμένων. Και οι αλλιονοί μπορούν να γίνουν, έγιναν αξιοκρατικά. Έγιναν ηλεκτρονικά. Και η επιλογή ηλεκτρονικά, εύλογη απορία, αυτό νομίζω είναι σε κάθε Έλληνα. Θέλω να πιστεύω ηλεκτρονικά οι αιτήσεις, ηλεκτρονικά και οι αξιολογήσεις. Αυτό το πρόγραμμα. Ένα τηλεθεατή που λέει σε αυτά τα προγράμματα που είναι οκτάμηνης σύμβασης. Ναι, θα σας πω. Μπορεί να συνεχιστούν, μπορούν δηλαδή να κρατηθούν και παραπάνω από τους 8 μήνες της σύμβασης. Κοιτάξτε, αυτά τα προγράμματα έχουν ως εξής. Ας μιλήσουμε για το συγκεκριμένο, το οποίο τέλειωσε σήμερα και η επιλογή των ωφελουμένων. Mm-hmm. Καταρχάς, για όλη την Κρήτη έχουμε έναν αριθμό. 2.149 άτομα έχουν επιλογή για την Κρήτη. Mm-hmm. Αυτή την κατανομή είχαμε στις 35.000. Και ξέρουμε πώς υπέβαλαν αίτηση. Δεν ξέρουμε. Ξέρουμε ότι η κατανομή εξ αρχής ήταν 2.149 ωφελούμενοι. Αυτοί λοιπόν θα έχουν στα ΚΕΚ, στα οποία θα καταρτιστούν, 500 ώρες θεωρητική κατάρτιση, για την οποία θα πληρώνονται, για τη θεωρητική αυτή κατάρτιση, και θα έχουν και 5 μήνες πρακτική άσκηση σε επιχειρήσεις για τις οποίες έχουν ενδιαφέρον να εργαστούν. Στη συνέχεια θα υπάρχει και μια συμβουλευτική υποστήριξη από το ΚΕΚ. Εδώ τώρα θέλω να επιστήσω την προσοχή, γιατί θα έχετε διαβάσει ότι σήμερα τουλάχιστον το διάβασα εγώ στον τύπο, ότι η ΓΕΣΕ έβγαλε μία ανακοίνωση mm-hmm. ότι θα πρέπει οι ωφελούμενοι, τέλος πάντων οι άνθρωποι μέσα στην αγωνία τους για να βρουν εργασία, να είναι πάρα πολύ προσεκτικοί και να επιλέγουν από εκεί που έρχονται οι προτάσεις και τα παχιά λόγια ότι θα έχουν εργασία σόνι και καλά mm-hmm. και οπωσδήποτε κτλ. Δεν είναι έτσι. Το ΚΕΚ στο οποίο θα καταρτιστούν θα πρέπει να είναι σοβαρό, να είναι αξιόπιστο στην αγορά εργασία στην οποία απευθύνεται, στις επιχειρήσεις δηλαδή που απευθύνεται, διότι αυτό το πεντάμινο στο οποίο οι ωφελούμενοι θα έχουν την πρακτική τους άσκηση σε κάποια επιχείρηση, θα πληρώνονται για αυτό το πεντάμινο και στη συνέχεια θα βγει νέο πρόγραμμα όπου θα επιδοτεί τις συγκεκριμένες επιχειρήσεις Αχα. Για να κρατήσει τον εργαζόμενο σαν κανονικό εργαζόμενο. Είναι πια, σημαντικό αυτό, αφού έχει ενταχθεί μέσα στην οικογένεια της επιχείρησης. Έτσι. Δεν σημαίνει ότι υποχρεωτικά υποχρεούται να τον πάρει, διότι mm-hmm. μπορεί να μην εργάζεται καλά. Μπορεί ο εργοδότης να μην μπορεί. Υπάρχει προοπτική. Πάντως θα υπάρχει προοπτική. Είναι πολύ σημαντικό αυτό. Έχει σχέση όμως η προοπτική που θα υπάρχει με την κατάρτιση που θα πάρει mm-hmm. και ο εργαζόμενος. Κυρία Λιονί, αυτό λίγο είναι το ένα πρόγραμμα. Ναι. Τώρα τρέχει κι άλλο ένα πρόγραμμα όπου πρέπει να κάνουν πάλι ηλεκτρονικά τις αιτήσεις τους. Αφορά όλη την Κρήτη αυτό. Αφορά όλη την Ελλάδα όλη και την Ελλάδα, Κρήτη. Την Κρήτη. Είναι τα προγράμματα πάλι ανεργίας, ειδικά για τον τουρισμό όμως, mm-hmm. μέχρι ηλικία 29 ετών. Είναι αυτό το πρόγραμμα που είχε εξαγγείλει πριν από μερικές ημέρες στη συνέντευξη τύπου έχει, ο υπουργός, η κυρία Κεφαλογιάννη. Μάλιστα. Αυτό έχει ξεκινήσει, έχει ανοίξει η διαδικτυακή πύλη, όπου μπορούν να υποβάλουν ηλεκτρονικά τις αιτήσεις τους. Και αυτό το πρόγραμμα πάλι επίσης θα έχει 500 ώρες θεωρητική κατάρτιση, θα έχει πεντάμινη πρακτική εξάσκηση και με προοπτική να υπάρχει μια Ωραία. Συνέχεια στην επιχείρηση που θα εργάζεται. Κυρία Λιονί, να πάμε και σε κάτι διαφορετικό λίγο πριν σας αφήσουμε. Πριν από μερικές ημέρες υπογράψατε μια σύμβαση για μια σειρά από έργα που θα γίνουν στο λιμάνι του Ρεθύμνου. Είναι μια σημαντική εξέλιξη αυτή. Όμως το Ρέθυμνο εξακολουθεί να είναι ο φτωχός συγγενής στην Κρήτη στις λιμενικές υποδομές. Όταν μάλιστα υπάρχει μια πολύ μεγάλη έκρηξη της κρουαζιέρας. Δηλαδή, τα κρουαζιερόπλια που έρχονται πλέον στην Κρήτη έχουν εκτός το λιμάνι του Ρεθύμνου, γιατί απλά δεν μπορούν να το προσεγγίσουν. Σας προβληματίζει αυτό? Και μάλιστα σε μια περίοδο
που τα μηνύματα από τον εθνιώτικο τουρισμό είναι κάτι παραπάνω από εθαρρυντικά, καθώς οι πληροφορίες δικές μου κάνουν λόγο για κρατήσεις Μαΐου, μάλλον για αφήξεις Μαΐου στα επίπεδα του περσινού Ιουλίου. Ναι. Όχι μόνο μας προβλημάτισε, αποτέλεσμα όχι του προβληματισμού, της αποφασιστικότητας με την οποία αντιμετωπίσαμε ως αντιπεριφέρεια με όλους τους συναδέλφους, συμπολίτευση και αντιπολίτευση και με όλους τους φορείς του Ρεθύμνου. Κοιτάξτε, όταν πρωτοαναλάβαμε σαν περιφέρεια στο Ρέθυμνο, κάναμε πάρα πολλές συζητήσεις με όλους τους φορείς για να κάνουμε ένα στρατηγικό σχεδιασμό που θέλει να πάει το Ρέθυμνο. Ποια είναι τα συγκριτικά του πλεονεκτήματα, τι του λείπουνε και μέσα σε αυτή την κακή περίοδο που περνάμε όλοι, όλη η Ελλάδα βέβαια και η Κρήτη, τι μπορούμε να το οχυρώσουμε έτσι ώστε όταν θα βγούμε από την ύφεση και την κρίση να είναι έτοιμο το Ρέθυμνο και οχυρωμένο, κατά το δυνατόν έτσι. Εκείνο που έθεσαν οι φορείς και εμείς ψηλά σε προτεραιότητα ήταν το λιμάνι. Διότι όπως πολύ σωστά είπατε, το Ρέθυμνο δεν έχει πύλη εισόδου και εξόδου. Το λιμάνι έχει εμπορική κίνηση, η αλήθεια είναι το δεύτερο λιμάνι στην Κρήτη σε εμπορική κίνηση, εμπορευματική. Όμως είναι στην κατάσταση την οποία το γνωρίζουμε όλοι. Έπρεπε λοιπόν γρήγορα να τρέξουμε, να κάνουμε μελέτες. Μελέτες σοβαρές όμως, έτσι ώστε να προσδώσουμε και εμπορικό χαρακτήρα στο λιμάνι και επιβατικό χαρακτήρα και κυρίως για την κρουαζιέρα. Ξέρετε ότι το Ρέθυμνο είναι η ιδανική πόλη για να δεχθεί κρουαζιέρα. Γιατί είναι πολύ εύκολη μετάβαση. Ακριβώς. Μπορεί να κατεβεί ο άνθρωπος ο οποίος είναι μέσα στο κρουαζιερόπλοιο και κάνει τις διακοπές του. Και αν θέλει να περπατήσει, να πάει στην παλιά πόλη του Ρεθύμνου, πάει πολύ καλά με τα ποδαράκια του. Αν θέλει να πάει να κάνει το μπάνιο του, πάει δίπλα και κάνει το μπάνιο του. Είναι ιδανική πόλη. Δυστυχώς δεν είχε τις εγκαταστάσεις εκείνες που έπρεπε το λιμάνι. Εδώ θέλω πραγματικά να πω ένα μεγάλο ευχαριστώ στον Περιφερειάρχη αλλά και σε όλο το Περιφερειακό Συμβούλιο, διότι με χρήματα της Περιφέρειας Κρήτης, από τον κωδικό δηλαδή του Περιφερειάρχη, όπως συνηθίζουμε να λέμε, και με απόφαση του Περιφερειακού Συμβουλίου, δόθηκαν στο Ρέθυμνο αυτά που ζητήσαμε, 900.000 ευρώ, έτσι ώστε να μπορέσουμε να προκηρύξουμε για να κάνουμε μελέτες, για να μπορούμε να ενταχθούμε σε κάποιο πρόγραμμα. Να γίνουν είναι πολύ σημαντική αυτή η εξέλιξη. Κυρία Λιονή, σας ευχαριστούμε πάρα πολύ. Να είστε καλά.